Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή από τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Κύριε Καμένο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ζωγράφη, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πρώτες μας. Κύριε Καμένο, πολλές οι εξελίξεις. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε? Από το συλλαλητήριο, από τους αγρότες? Είναι καλές ημέρες. Πολλά ζητήματα μαζεμένα. Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, πρώτα από τους αγρότες, μιας και έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, έχουμε και την έκθεση. Πείτε μας, δώστε μας. Ναι, υπάρχει μια κινητοποίηση. Ναι. Όσον αφορά τα οικονομικά με τα οποία ασχολούμαι εγώ αυτή την περίοδο και με τον υφυπουργό μας, που είναι από τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον Βασίλη τον Κόκαλη, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να προσεγγίσουμε όλα τα προβλήματα όσον αφορά και τις πρώτες ύλες, αλλά και τη φορολογία, και πολλούς από αυτούς θα κοιτάξουμε κάποια στιγμή. Τώρα φτιάχνουμε ένα σχέδιο για να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έτσι ώστε να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Διότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτό το σχέδιο. Κάνουμε τώρα για ελεύθερους επαγγελματίες, την επόμενη εβδομάδα ανοίγουμε την πλατφόρμα. Mm-hmm. Και σιγά σιγά θα βάλουμε και τους αγρότες οι οποίοι έχουν και την, δεν έχουν πτωχευτική ιδιότητα, τέλος πάντων, μην μπερδέψουμε τον κόσμο, ή που μπορεί να έχουν μια εταιρεία, για να τους βάλουμε σε μια ρύθμιση χρεών, έτσι ώστε να εξομαλυνθούν υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες, για να μπορούν να είναι βιώσιμοι και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε τώρα και θα έχουμε νέα γι' αυτό μέσα στο επόμενο μήνα. Μάλιστα. Ωστόσο, αρχές Μαρτίου. Ναι. Ωστόσο θα έχετε συνάντηση με τους αγρότες, θα υπάρχει συνομιλία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, είναι ο κύριος Κόκαλης αυτές τις μέρες επάνω και μιλήσαμε και χθες μαζί, ο υφυπουργός μας, και έχει άμεσα στην αγρότικα και είναι σε άμεσες συσκέψεις και με όλους τους συνεταιρισμούς και όλους τους αγρότες για όλα τα ζητήματα. Μάλιστα. Θα δούμε και τι άλλο θα προκύψει σαν αίτημα, διότι κάτι καινούριο αυτή την εποχή. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω για το οικονομικό κομμάτι και τις ρυθμίσεις των χρεών, συν τις πρώτες ύλες ή το ΦΠΑ ή την επιδότηση του πετρελαίου. Γιατί το κύριο αίτημά τους είναι το φορολογικό. Και επειδή απευθυνόμαστε και σε νεολαίους αγρότες, έχουμε δεχθεί μηνύματα ότι φύγαν τα παιδιά, οι νέοι από την Αθήνα, επιστρέψαν στα χωριά τους, ασχολούνται με τη γεωργία, την αγροτιά, να το πούμε έτσι. Περιμένουν. Κοιτάξτε, υπάρχει κίνητρο πάντα και πρέπει η Ελλάδα, επειδή έχει το πιο έφορο έδαφος στη Μεσόγειο, να γυρίσουμε στην πρωτογενή παραγωγή, διότι είναι αυτή η οποία και μας ταΐζει έτσι με την ευρύτερη του λόγου, αλλά έχουμε και πολλές εξαγωγές και θεωρώ απαράδεκτο το να εισάγουμε λεμόνια, πιπεριές, κρεμμύδια από χώρες όπως είναι το Ισραήλ, το Πακιστάν ή την Αφρική. Και ψάρια για τους ψαράδες μας. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα. Απλώς χρειάζεται μια πολύ μεγάλη μελέτη και τα προγράμματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή των νέων αγροτών. Νομίζω το κράτος πρέπει να γίνει λίγο πιο φιλικό σε όλες τις εταιρείες, όσο μάλλον και στα startup, δηλαδή και στους νέους αγρότες, όσο ξεκινούν μια νέα εταιρεία, μια νέα αγροτική δραστηριότητα. Λίγο πιο φιλικό για να μπορέσουν να απορροφήσουν κονδύλια. Η εφορία έπεσε η εταιρική από το 29 στο 26 και θα κοιτάξουμε με το τέλος των δανειακών συμβάσεων από Σεπτέμβριο, δηλαδή με την σύσταση του προϋπολογισμού του 2019 που θα καταθέσουμε τον Νοέμβριο φέτος, να δούμε τι περιθώρια θα έχουμε σχέση με τα πλεονάσματα και τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να ρίξουμε κι άλλο λίγο την εφορία. Πράγματα δεν μπορούμε να υποσχεθούμε. Απλώς πρέπει το κράτος, και το λέω, θέλει ακόμα πολλά βήματα το δημόσιο να σταθεί δίπλα στον πολίτη και στον αγρότη, ειδικά και στον νέο ο οποίος θέλει να κάνει μια εταιρεία. Και να μην είναι εχθρός του, πόσο μάλλον είναι ανταγωνιστής του, έτσι. Μάλιστα. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να το παραδεχτούμε. Το κράτος ανταγωνίζεται την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι αρρωγός. Βέβαια. Εννοείται. Τώρα, όσο αφορά το συλλαλητήριο της Κυριακής, ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί πραγματικά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, περιμένουμε κόσμο. Ωστόσο, θέλω να μου πείτε, θα είναι ένα επικίνδυνο συλλαλητήριο? Γιατί και με τις τελευταίες ειδήσεις και με τις προειδοποιήσεις του Ρουβίκονα, ο κόσμος τώρα αρχίζει και το σκέφτεται. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτές οι αστιότητες του Ρουβίκονα ενέτειναν την πίεση του κόσμου για να έρθουν ακόμα περισσότεροι στο συλλαλητήριο από αντίδραση. Το ακούσαμε και από βουλευτές, το έχω ακούσει και από φίλους και από πολύ κόσμο. Νομίζω δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Πάντα θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα θέλουν πιθανόν και το Σάββατο να δημιουργήσουν ένα εχθρικό κλίμα για να βοηθεί άλλος να πάρει τα παιδιά του να κατέβει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Προσωπικά, ως Δημήτρης Καμένος, ως αντιπρόεδρος της Βουλής και ως βουλευτής, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική αστυνομία, απόλυτα τους εξωματικούς μας. Είμαι σίγουρος ότι έχουν ένα εκπληκτικό και καλό σχέδιο περιφρούρησης όλης της διαδήλωσης.
να προστατεύσουν τους πολίτες, τους καταστηματάρχες και όλους και να απομονώσουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία ήθελαν να κάνουν ζημιά. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα δοθεί ένα πολύ ήχηρο μήνυμα. Ελπίζω να έχει και καλό καιρό να βοηθήσει για να περάσει το μήνυμα και στην Ελλάδα και στην κυβέρνησή μας, αλλά και στο εξωτερικό. Τώρα, όσο αφορά την ονομασία, βλέπουμε οι Σκοπιανοί και κακά τα ψέματα δεν διατίθεται να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Ο κύριος Δημητρόφ ήδη είπε ότι μιλάμε μακεδονικά, αισθανόμαστε Μακεδόνες. Απ' την άλλη, προσπαθούν και από την κυβέρνηση να βρουν μία μέση λύση. Ωστόσο, οι ΑΝΕΛ δεν συμφωνούν να περιέχεται το όνομα Μακεδονία. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε απόλυτη θέση και κάθεται από την πρώτη στιγμή σε αυτό, αλλά και χρόνια τώρα, όχι, δεν προέκυψε πριν δύο μήνες. Δεν θα ψηφίσουμε κανένα παράγωγο του όρου Μακεδονία. Θεωρούμε ότι η παράδοση του ονόματος αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι γεωπολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, μπορούμε να το πετύχουμε, να αλλάξουμε τις όρες διαπραγμάτευσης. Τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να είναι και για εσωτερική χρήση, να δούμε πώς θα πάει η διαπραγμάτευση. Εμείς πάντως, ένα είναι σίγουρο, ότι σαν ανεξάρτητες δεν θα στηρίξουμε κανένα όνομα και με συνδυασμό του ονόματος Μακεδονία, είτε γεωγραφική, είτε κάποιον επιθετικό προσδιορισμό, διότι την ιστορία μας, η μητέρα Ελλάδα, δεν πρέπει να την παραδώσει σε κανέναν. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτοί να ονομάζονται Μακεδόνες, δεν είναι δυνατόν στα διαβατήριά τους να λένε Μακεδονική Εθνότητα, όπως λένε τώρα. Και δεν μπορούν να καπηλεύονται την ιστορία. Μάλιστα. Ας είμαστε ήρεμοι. Έχουμε μια πίεση πιο πολύ εσωτερική παρά εξωτερικών παραγόντων. Αυτό το κράτος για να είναι βιώσιμο και να μακροημερεύσει, γεγονός το οποίο το θέλει η Ελλάδα, δεν θέλουμε προβλήματα στα σύνορά μας, θα πρέπει να έχει να παίζει με όρους καλής γειτονίας, εντιμότητος και να σέβεται τον γείτονά του και να μην παραποιεί την ιστορία. Μόνο και μόνο για να έχει ένα λόγο ύπαρξης. Γιατί ξέρετε, αν δεν υπήρχε η Μακεδονία, δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Αυτό το κράτος το κατανοούμε. Εννοείται. Αλλά και βέβαια, γι' αυτό είπα και χθες στη συνέντευξή μου και το επαναλαμβάνω σε εσάς. Καλό είναι να τους δώσουμε χρόνο, έτσι ώστε να έχουν αρκετό χρόνο για να χωνέψουν τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν και στο σύνταγμά τους. Να μην πιεστούν χρονικά, διότι η πίεση βγαίνει πολλές φορές σε ενθερμό αντιδράσεις, οι οποίες είναι αρνητικές σε μια διαπραγμάτευση. Θα τους δώσουμε χρόνο να κάνουν τις αλλαγές που πρέπει και να είμαστε εδώ την επόμενη μέρα, χωρίς καμία Μακεδονία μέσα στην ορολογία ή στην ονομασία τους, να τους βοηθήσουμε. Έτσι κι αλλιώς τους βοηθάμε οικονομικά και με όποιο άλλο τρόπο χρειαστεί. Τώρα, την άλλη, ο κύριος Κοντζιάς. Πρέπει να περιοριστεί τα σύνορά τους, γιατί έχουν και προβλήματα με τους Αλβανόφωνους, με τους Βούλγαρους. Θα πρέπει να περιφορολογήσουν και αυτά τα σύνορά τους και να είναι μονιασμένοι και να μην διαιρεθούν. Νομίζω αυτή η ειρήνη περνάει μέσα από την Ελλάδα και η Ελλάδα, επειδή δεν διεκδικεί κάτι παρά το δίκαιο και την ιστορία της, νομίζω πρέπει να το σεβαστούν. Απ' την άλλη, ο κύριος Κοντζιάς είπε μέχρι τον Ιούνιο θα έχει βρεθεί η λύση. Εσείς λέτε να τους δώσουμε το χρόνο τους. Εσείς βλέπετε να υπάρξει άμεσα λύση? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει λύση. Το έχω πει αρκετές φορές. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε λύση. Και αν ποτέ φτάσει μια λύση, δεν θα περάσει και από την Βουλή. Αλλά πιστεύω δεν θα φτάσουμε σε λύση, διότι όποια λύση έρθει σε εμάς να την ψηφίσουμε στη Βουλή, θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει από το Κοινοβούλιο ή να έχουμε το ναι των γειτόνων. Δεν νομίζω θα έχουμε το ναι των γειτόνων εύκολα. Άρα δεν θα φτάσουμε εμείς ποτέ να συζητήσουμε κάτι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Ελπίζω ίσως να διαψευθώ, αλλά όπως και να έχει, ελπίζω η τελική λύση να είναι ειρηνική και να μην καπηλευθεί το όνομα και την ιστορία της Μακεδονίας. Ναι. Και θέλουμε και το δικό σας μήνυμα όσο αφορά την νεολαία. Γιατί απευθυνόμαστε στη νεολαία, ομιλέδιο. Το 78% των νεολαίων που έχει μείνει στην Ελλάδα σκέφτεται να μεταναστεύσουν και εκείνοι στο εξωτερικό. Τι τους προτείνετε? Τους προτείνω να γεμίσουν τη φαρέτρα τους με γνώση, να κερδίσουν το χρόνο όσο μπορούν, να αποκτήσουν γνώση, δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Καλό είναι να μπουν και να πατήσουν Fourth Industrial Revolution στο Google. Έχουν όλοι πλέον πρόσβαση από το κινητό τους αυτή τη στιγμή να το κάνουν, να δουν τα νέα skills που απαιτούνται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα οποία είναι 15 ή 10 ανάλογα τη λίστα που θα δει κάποιος. Θα δουν τη διαφορά των δεξιοτήτων από την προηγούμενη δεκαετία στην επόμενη δεκαετία και νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουν σε γνώση, όχι να λιποταχθήσουν. Και το λέω χωρίς να προσβάλλω κανέναν. Και εγώ, όπως σπουδάζω στο εξωτερικό, έχω δουλέψει στο εξωτερικό, γύρισα στην πατρίδα, έτυχε να γίνω βουλευτής. Και αν φύγω από βουλευτής, πάλι στην πατρίδα μου θα μείνω. Πρέπει να βοηθήσουμε εδώ να κινηθεί η οικονομία, γιατί όταν φεύγουμε, μειώνονται τα εργατικά χέρια
όσο μάλλον τα νέα χέρια. Φανταστείτε οι παραγωγικές ηλικίες 15-44 mm-hmm. να μου φύγουν στο εξωτερικό. Αλλά θέλουν και κίνητρο όμως για να μείνουν εδώ, κύριε Καμένο. Θα πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα. Ό,τι θέλουν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να γίνεται διάλογος. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα άκρα στα πεζοδρόμια και να λέμε «Α, εγώ θα φύγω, δεν υπάρχει μέλλον». Θα πρέπει ο Έλληνας να μάθει να δουλεύει, να βγάζει μεροκάματο. Ό,τι μεροκάματο είναι αυτό, έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορείτε να φανταστείτε στη ζωή μου. Από 15 χρονών mm-hmm. με έβαζε ο πατέρας μου να δουλεύω τα κολεγιά, να κάνω τα πάντα. Για να μάθω τι σημαίνει μεροκάματο, να μάθω τι σημαίνει αφεντικό, να μάθω το σεβασμό. Να μάθω τα πάντα και να χειρίζομαι κάτι στην τσέπη μου. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να το μάθουν αυτό, ειδικά οι νέοι. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις πουθενά στον κόσμο. Και μην νομίζετε ότι είναι εύκολη ζωή στο εξωτερικό. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια και σε περίοδους ευημερίας σχετικής έτσι οικονομικής και στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολη ζωή.